Σε το κόρνερ, η κεφαλιά καλή, δυνατή και η μπάλα καταλήγει τελικά στα δίχτυα. Δύο λεπτά πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο και οι ποδοσφαιριστές των Τρικάλων καταφέρουν να ανοίξουν εδώ στο στάδιο Αλκαζάρ το σκορ. Μάγκος εκτέλεσε το πλάγι out, Κοντοθανάσης που παλεύει και καταφέρνει όμορφα από τους αντιπάλους του. Η κεφαλιά, νέο σούτα, πλασέ και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 8 λεπτό της επανάληψης και η ομάδα της Λάρισας καταφέρνει να ισοφαρίσει την ομάδα των Τρικάλων σε 1-1. Κοντοθανάσης που συνεχίζει να έχει την κατοχή της μπάλας, έδωσε τον Ανούλη, Ανούλη στην παλιά. Περνάει και από τον Αντωνίου, Μπαντάζ γίνεται το πλασέ από τον Γκέκα, 27ο λεπτό, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Και η ομάδα της Λάρισας καταφέρνει πλέον να προηγηθεί της ομάδας των Τρικάλων με σκορ 2-1. Το φάουλ εκτελέστηκε. Είναι δυνατή εκτέλεση του. Γίνεται κεφαλιά και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 31ο λεπτό της επανάληψης. Η ομάδα των Τρικάλων καταφέρνει να ισοφαρίσει εδώ στο στάδιο Αλκαζάρ. Τόνκοβιτς έβγαλε παλιά για τον Αντωνίου. Αντωνίου σε πολύ καλή θέση κάνει το σούτ. Αποκρούει όμορφα. Γκούλιος η φάση συνεχίζεται και η μπάλα τελικώς καταλήγει στα δίχτυα. 38ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και η ομάδα των Τρικάλων καταφέρει να πάρει το προβάδισμα. Προηγείται πλέον τη ΑΕΛ με 3-2.